Καλή σας μέρα, μια και είμαι ομιλητής, χρόνια πολλά, καλή μας χρονιά. Ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο στηρίζεται στην αρχή της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Αυτές εδώ οι επιτροπές στηρίζονται στην αρχή των κοινών μας, στο βαθμό που πετυχαίνουμε, εθνικών μας συμφερόντων, της κοινή μας αντίληψης για την εξωτερική πολιτική και για τον έξω κόσμο και την προσπάθεια ως το δυνατόν καλύτερης εκπλήρωσης των κοινών στόχων στον κοινό παρανομιστή που μπορούμε να βρούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να σας φανώ σήμερα χρήσιμος. Ελπίζω όμως πολύ περισσότερο το Υπουργείο μας να σας φανεί χρήσιμο στη διάρκεια των επόμενων ετών και μετά από σήμερα βέβαια πιο ενισχυμένα και να σας δώσει μια συμβολή, να βοηθήσει με κείμενα, με σκέψεις στην σπουδαία δράση που αναλαμβάνετε. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει, όπως ξέρετε, 4 υπουργούς αυτή την περίοδο. Έχει εκατοντάδες άξιους διπλωμάτες, αλλά για μένα οι βουλευτές μας και οι βουλευτικές επιτροπές φιλίας με τρίτα κράτη είναι σαν να διαθέτουμε 300 υπουργούς κοινοβουλευτικής διπλωματίας και πολλές περισσότερες φωνές από ό,τι μπορούμε εμείς να οργανώσουμε. Ξέρετε ότι στο 19ο αιώνα δεν είχε αναπτυχθεί η διπλωματία των κοινοβουλίων, ήταν κύρια μια διπλωματία των λεγόμενων και συνεχίζουν σήμερα με έναν τρόπο συνελεύσεων μέχρι που να διαμορφωθεί η κοινωνία των εθνών που πρώτη συγκρότησε θεσμικά μια διπλωματική συνέλευση προκειμένου να έχουν φωνή και τα κοινοβούλια και μέχρι σήμερα υπάρχει και η ανάγκη δημιουργίας και συγκρότησης συνελεύσεων κοινοβουλευτικών στους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, σε ορισμένους υπάρχει και ακόμα ορισμένοι εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί συναδελφοί μου, όπως ο David Held, έχουν προτείνει ως δεύτερο μηχανισμό λήψης αποφάσεων στον ΟΗΕ, παραδείγματος χάρη, δίπλα στη Γενική Συνέλευση, μια Γενική Συνέλευση αποτελούμενη από εκπροσώπους κοινοβουλίων. Και ξέρετε ακόμα και ότι παλιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν διαμορφωθεί με εκλογική διαδικασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συγκρότησή του ήταν με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Από εκείνη την εποχή, την αρχική της κοινωνίας των εθνών, την αρχική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τη δημιουργία κοινοβουλευτικών επιτροπών στα περισσότερα κοινοβούλια του κόσμου. Έχουμε επιτροπές οι οποίες συνομιλούν μεταξύ τους αλλά και με τα Υπουργεία και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτές οι επιτροπές στην ανάπτυξη και για μένα από τη σκοπιά που βλέπω τη λειτουργία της εξωτερικής πολιτικής είναι σημαντικό διαπροσωπικών σχέσεων. Οι κοινοβουλευτικές συνελεύσεις των διεθνών οργανισμών, οι επιτροπές κοινοβουλευτικής φιλίας ανάμεσα σε κράτη, 2 κατά κανόνα, αλλά εγώ θα σας προτείνω και για πιο πολυμερή στη συνέχεια, δίνουν τη δυνατότητα να γνωριστούν περισσότεροι άνθρωποι, σοβαροί και πολιτικοποιημένοι ασφαλώς, να αναπτύξουν προσωπικές σχέσεις και να μιλήσουν για πράγματα που καμιά φορά είναι και δύσκολα να πούν μεταξύ τους οι υπουργοί. Δηλαδή η δυνατότητα συζήτησης, το να τεθούν ορισμένα θέματα φιλικά αλλά ευθέως είναι πάρα πολύ μεγάλη και στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις των διεθνών οργανισμών και στις κοινοβουλευτικές. Σήμερα βέβαια είμαστε σε άλλη εποχή από τότε που εμφανίστηκαν οι συνελεύσεις του 19ου αιώνα ή οι πρώτες κοινοβουλευτικές επιτροπές του 20ου. Ξέρετε ότι σε αυτό που ονομάζουμε εγώ, υιοθετώ τον όρο, αλλά πείτε το διεθνοποίηση, εγώ υιοθετώ τον όρο παγκοσμιοποίηση, έχουμε μια πολύ σύνθετη διπλωματία. Η διπλωματία δεν είναι πια απλώς ανάμεσα σε δύο κράτη. Αν συνομιλήσετε με παλιούς διπλωμάτες, θα σας πούνε εμείς δεν ταξιδεύαμε τόσο, εμείς κάναμε ταξίδι κάθε 2, 3 μήνες, 6 μήνες, ενώ σήμερα, ας πούμε μόνο την επόμενη εβδομάδα, εγώ έχω 8 πτήσεις. Σε διαφορετικές χώρες και μαζί βέβαια και οι διπλωμάτες που είτε ακολουθούν είτε κάνουν τα δικά τους ταξίδια. Το δεύτερο που έχουμε είναι ότι πέρα από την εντατικοποίηση των διπλωματικών επαφών έχουμε πάρα πολλούς παίκτες και ανάμεσα σε αυτούς κατά τη γνώμη μου μετά από το κεντρικό κρατικό μηχανισμό Πρόεδρος Πρωθυπουργός Βουλή, ο πιο Πρόεδρος Πρωθυπουργός Υπουργεία, ο πιο σημαντικός είναι η Βουλή.
διότι η Βουλή έχει, κατά τη γνώμη μου, ένα διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στα αιτήματα των κινημάτων, των ακτιβιστών, της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικών οργανώσεων και διάμεσων οργανώσεων, και το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο η έκφραση γνώμης γίνεται πάντα με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται, τα αυστηρά αντιλαμβάνεται τα κρατικά συμφέροντα, δεν μπορεί να λειτουργεί ακριβώς στη βάση των αντιλήψεων κινημάτων και ακτιβιστών. Και κατά τη γνώμη μου, εκείνος εκεί ο φορέας που διαμεσολαβεί ανάμεσα στην κοινωνία, στη διάθεσή της για δράση, για έκφραση γνώμης και στο σκληρό πυρήνα του κράτους, είναι ακριβώς η Βουλή. Ο ρόλος της Βουλής για μας αναπτύσσεται επίσης πάρα πολύ, όχι μόνο ότι διαυξάνει η θεματολογία και έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο ως παίκτης, αλλά γιατί σήμερα σε έναν βαθμό περιορίζονται οι σχέσεις εσωτερικού-εξωτερικού. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να ανοίξω κάποιο κακό θέμα. Από παράδειγμα χάρη, ξέρετε ότι η ελληνική πολιτεία απαιτεί η όποια ονομασία αναλάβει η γείτονάς μας, η Βόρεια, η Φύρο, ότι θα πρέπει να είναι δια πάσα χρήση, δια εσωτερική και για εξωτερική. Ξέρετε ότι εκείνοι νομίζουν ότι μπορούν να τα διαχωρίσουν. Όμως, εάν τα δείτε πρακτικά, αυτά δεν διαχωρίζονται. Η γείτονας Βόρεια χώρα έχει, παραδείγματος χάρη, 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα, εκ των οποίων το 1,5 εκατομμύριο ταξιδεύει σε εξωτερικό. Στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, κινούμαστε με ταυτότητες, με λατινικά χαρακτηριστικά. Οι ταυτότητες όμως είναι εσωτερικό έγγραφο και όμως έχει γίνει διεθνές έγγραφο. Ή σήμερα, στην εποχή των αυξημένων μεταπτυχιακών, οι εθνικοί τίτλοι σπουδών χρησιμοποιούνται για την παραπέρα βαθμίδα σπουδών σε μεγάλο βαθμό στο διεθνή χώρο. Άρα, θέλω να πω, η σχέση εσωτερικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικών συμβολισμών, εξωτερικών συμβολισμών είναι άρρηκτα δεμένη μία με την άλλη. Δεν διαχωρίζονται με τον τρόπο που διαχωριζόντουσαν παλιά και κατά προέκταση ο ρόλος ενός εθνικού κοινοβουλίου δεν είναι πια απλώς στο εσωτερικό και παρεπιπτόντως οι διεθνείς σχέσεις, αλλά οι διεθνείς σχέσεις αναβαθμίζονται όλο και περισσότερο και η σημασία του κοινοβουλίου για μας μεγαλώνει. Και μεγαλώνει και η δημόσια διπλωματία και η διπλωματική κοινοβουλευτική διπλωματία και η διπλωματία των πολιτών που συνδέονται με αυτή τη Βουλή μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην περίοδο που ενισχύεται ο ρόλος και η σημασία της εξωτερικής πολιτικής, ενισχύεται και αναβαθμίζεται ο ρόλος του μεγάλου παίκτη εξωτερικής πολιτικής που είναι κατά τη γνώμη μας το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα οι συγκεκριμένες επιτροπές, οι δεκάδες επιτροπές που έχετε δημιουργήσει για διακοινοβουλευτικές επαφές. Κατά τη γνώμη μας, τα κοινοβούλια κάνουν εξωτερική πολιτική και οφείλουν να κάνουν εξωτερική πολιτική και να δημιουργούν δίκτυα φιλίας και διασύνδεσης και να αναλαμβάνουν και ρόλο συντονισμού. Επίσης όμως πιστεύουμε, και πιστεύω προσωπικά, ότι το κοινοβούλιο έχει πάρα πολλές λειτουργίες σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Ελέγχει την εξωτερική πολιτική του πυρήνα του κρατικού μηχανισμού, δηλαδή Πρωθυπουργός και Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα υπουργεία που παίζουν και αυτά ρόλο στην εξωτερική πολιτική. Στηρίζει στο βαθμό που θέλει την εξωτερική πολιτική την επίσημη. Διαμορφώνει όμως και το δικό του τρόπο να κάνει εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προφυλάξουμε πάρα πολύ την αυτονομία και την ενιαία έκφραση αυτών των κοινοβουλευτικών επιτροπών στις διεθνείς εξωτερικές πολιτικές, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη, όχι αγνοώντας αλλά όχι υποτασσόμενες, την σημασία αυτών των όποιων θέσεων έχουμε. Πιστεύω επίσης ότι τα κοινοβούλια μπορούν να γίνουν φορείς έκφρασης αυτών που ονομάζουμε εμείς εθνικά θέματα, οι Κινέζοι τα λένε που είναι ανάλογα, θέματα πυρήνα εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχουν διάφορες ονομασίες, αλλά αυτός ο όρος έχει καθιωρηθεί. Θα μπορούσε κανείς να πει τα άμεσα ζητήματα που έχουμε στον περίγυρό μας. Όμως θέλω ταυτόχρονα να σας πω ότι πείρα μου είναι, και όσο έχω μελετήσει και δεν είμαι πολύ ειδικός, από τα άλλα κοινοβούλια, ότι έχει σημασία να μην βάζετε στενά θέματα που ενδιαφέρουν τη χώρα μας. Στην εξωτερική πολιτική, για να αναπτύξεις και να αποκτήσεις ένα ρόλο, έχει μεγάλη σημασία να υπερασπίζεις γενικές αρχές, πανανθρώπινες αξίες,
να είσαι αλληλέγγυος με τις ανάγκες του καθημερινού πολίτη που δεις τον κόσμο, να παίρνεις υπόψη σου λαούς που παλεύουν για στοιχειώδη δικαιώματα ή για την ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών. Στο βαθμό που υιοθετεί κανείς και παλεύει για ευρύτερη γκάμα ζητημάτων, στον ίδιο βαθμό είναι η πείρα από τις διεθνείς κοινοβουλευτικές επιτροπές, είναι κανείς πιο πιστικός και για αυτά που θέλει να εκφράσει όσον αφορά τη δικιά του χώρα. Αυτό σημαίνει ότι ασφαλώς ως Υπουργός Εξωτερικών θα είμαι πάντα ευτυχής αν οι επιτροπές σας και στο βαθμό που οι επιτροπές σας στηρίζουν τις αντιλήψεις μας για την εξωτερική πολιτική, αλλά θα είμαι εξίσου ευτυχής αν μάθω από σας, διότι εσείς έχετε μια άλλη οπτική γωνιά, είστε πιο κοντά στην κοινωνία, συναντιέστε με άλλου είδους προσωπικότητες και κοινωνικούς φορείς κατά την εξάσκηση των καθηκόντων αυτών των επιτροπών που ίδρυσε η Βουλή και κατά προέκταση έχετε να μας πείτε επίσης πάρα πολλά. Δηλαδή, στο βαθμό που είναι δυνατόν να έχουμε τις εμπειρίες σας, τους συμβολισμούς σας, τις ανησυχίες και αγωνίες σας και μακάρι να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σωστά, θα είμαστε και εμείς κερδισμένοι. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχουμε μια αλληλουχία και αλληλοεπίδραση στην εξωτερική πολιτική, διατηρώντας βέβαια τον ιδιαίτερο ρόλο του Υπουργείου Εξωτερικών. Πιστεύω ότι οι επιτροπές σας πρέπει να είναι αυτόνομες, αλλά να βοηθούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και να διατηρούν την ιδιαιτερότητά τους που μόλις περιέγραψα. Γιατί όπως είπα, το βασικό μου σχήμα είναι κοινωνία πολιτών, κοινωνικές οργανώσεις, ακτιβιστές, πάνω ή δίπλα ή κάτω, όπως θέλετε, δεν με ενδιαφέρει η γεωγραφία του σχήματος, είναι το κεντρικό Υπουργείο Εξωτερικών και βέβαια ο Πρωθυπουργός, τον οποίο υπακούει το Υπουργείο Εξωτερικών, τουλάχιστον ο Υπουργός Εξωτερικών, και ανάμεσα σε αυτά υπάρχει η Βουλή που διαμεσολαβεί. Και μην ξεχνάμε ότι από τη φύση των δραστηριοτήτων η Βουλή είναι ένα βαθύτατα δημοκρατικό όργανο και έχει μια βαθύτατα δημοκρατική λειτουργία, προέχουν οι ατομικές και κομματικές γνώμες, κάτι που σε Υπουργείο Εξωτερικών δεν συμβαίνει. Και γι' αυτό γίνονται πιο εύκολες ορισμένες συζητήσεις ανάμεσα σε βουλευτές, με την κοινωνία, και γι' αυτό μπορούν να γενοβολήσουν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα για εμάς. Τώρα, είμαι ευτυχής που με τον νέο, το λέω και σαν βουλευτής, με τον νέο Προεδρείο της Βουλής, ξεκινάνε αυτές οι κοινοβουλευτικές ομάδες που εμείς τις ζητούσαμε, τουλάχιστον εγώ, από την αρχή του χρόνου να δραστηριοποιηθούν. Είναι κοινοβουλευτικές ομάδες στην οποία από τη συμμετοχή που είδα έχετε ιεραρχήσει δια τη συμμετοχή σας τους τομείς ενδιαφέροντος με τον ίδιο τρόπο που και εγώ θα ιεραρχούσα. Δηλαδή, αν είδα, οι μεγαλύτερες ομάδες είναι Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βασικοί παίκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σερβία είδα μετά, Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής. Οι πιο εξωτικές χώρες που είναι πιο απομακρυσμένες από εμάς, είδα ότι φτάνουν μέχρι και 3 μόνο μέλη. Μου φαίνεται πιο μικρές είναι στον Ισημερινό από ό,τι είδα από τη σύνδεση και η Μογγολία. Μπορεί να κάνω και λάθος αυτή τη στιγμή. Αυτές οι ομάδες φιλίας μπορούν να ελέγχουν και να καταγράφουν ζητήματα που έχουμε με άλλες χώρες και να βοηθήσουν στην αναβάθμιση της εξωτερικής μας πολιτικής. Επίσης, μπορούν να μας ανοίξουν δρόμους σχέσεων με χώρες που δεν έχουμε εντατικές σχέσεις ή δεν τις φροντίζουμε επαρκώς εμείς, εγκλωβισμένοι στην καθημερινότητα των προβλημάτων μας, και ο εντοπισμός του ενδιαφέροντος μιας χώρας που δεν έχουμε εντατικές σχέσεις σήμερα από εσάς θα είναι επίσης ένα κέρδος για μας. Και μπορείτε, επειδή είναι πιο εύκολο για τους βουλευτές, συχνά να μας βοηθήσετε στα μεγάλα μας εθνικά ζητήματα ή σε προβλήματα που ονομάζουμε παγκόσμια, να ανοιχνεύσουμε τις προθέσεις και τις διαθέσεις μέσω των κοινοβουλευτικών σας αποστολών τρίτων σημαντικών για μας κρατών. Δεν μιλάνε οι Υπουργοί Εξωτερικών παραλίγοι, εγώ το συνηθίζω τουλάχιστον στα όργανα που συμμετέχω διεθνώς, αλλά δεν το κάνουν όλοι. Δεν μιλάνε με τη γλώσσα της ευθείας, της αλήθειας και της σαφήνειας. Είναι και στοιχείως με έναν τρόπο της διπλωματίας. Και καμιά φορά η αποκωδικοποίησή τους μπορεί να γίνει μέσω των βουλευτικών επαφών που εσείς θα έχετε. Τώρα, πρακτικά,
Πιστεύω ότι αυτές οι επιτροπές έχουν την αμέριστη βοήθεια και πρέπει να έχουν την αμέριστη βοήθεια του Υπουργείου Εξωτερικών. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε στην πορεία να διαμορφώσουμε ιδιαίτερες σχέσεις ανάμεσα στο Προεδρείο, τον Πρόεδρο, το Προεδρείο κάθε Επιτροπής και αν είναι δυνατόν ή αν είναι ανάγκη και άλλων βουλευτών, με την αντίστοιχη διεύθυνση, λελογισμένα βέβαια, του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι ολοφάνερο ότι το Υπουργείο Εξωτερικών βοηθάει και μέσω των διευθύνσεών του και μέσω των πρεσβειών του. Κατά συνέπεια, κάθε ταξίδι θα πρέπει να έχει μια επαφή με τις πρεσβείες και η πρεσβεία μας οφείλει να βοηθήσει κάθε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Να δίνουμε φακέλους ονομάζουμε όλα αυτά τα έγγραφα που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να επιτύχει μια αποστολή. Είναι φανερό, για να μην λέω ψέματα, ότι οι φάκελοι που δίνονται στο Κοινοβούλιο δεν είναι ο πλήρης φάκελος των σχέσεων με μια χώρα, διότι υπάρχουν ζητήματα που δεν είναι πάντα προς ευρύτερη δημοσιότητα, αλλά για ειδικά θέματα νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει και προφορική συνεννόηση για το τι πρέπει κανείς να προσέξει, που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και τι κάνει. Τις τελευταίες μέρες είχαμε, μια και βρίσκουμε εδώ, επιτρέψουμε δύο λεπτά να πω ενημερωτικά, τις τελευταίες μέρες είχαμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Συγκροτήσαμε μια καινούρια τριμερή, δηλαδή η τριμερής είναι ένα ιδιαίτερο θεσμικό σύστημα που έχουμε με δύο τρίτες χώρες. Σήμερα κατά κανόνα είναι η Κύπρος η δεύτερη χώρα. Κύπρος και Ελλάδα είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμεσολαβούμε και υπερασπιζόμαστε τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα για αντιλήψεις εταίρων μας. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε συστηματικά οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, ιδιαίτερα πάνω στα περιφερειακά προβλήματα. Και τα συστήματα αυτών των τριμερών είναι πολυσύνθετα. Δηλαδή είναι διπλωματικών υπηρεσιακών παραγόντων, είναι των γενικών γραμματέων το πάνω επίπεδο, το τρίτο επίπεδο είναι των Υπουργών Εξωτερικών και το τέταρτο είναι των Πρωθυπουργών ή των Προέδρων των κρατών. Πρόσφατα ήταν, ας πούμε, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, ο κ. Σίση. Τριμερείς είχαμε και από το παρελθόν είχαμε κύρια συνεργασία με Αίγυπτο και Ισραήλ. Έχουμε τώρα μια πιο συστηματική συνεργασία. Ξεκινάμε με την Ιορδανία. Έχουμε κάνει τις πρώτες συναντήσεις γενικών γραμματέων, πολιτικών διευθυντών και υπουργών προχθές τη Δευτέρα. Έχουμε στα υπόψη μας να προχωρήσουμε μια τριμερή με την Παλαιστίνη, έχουμε συμφωνήσει, και επίσης με το Λίβανο. Επίσης έχουμε συμφωνήσει με τις αραβικές χώρες με τις οποίες έχουμε τριμερείς, ότι στη διάρκεια προς το τέλος του χρόνου θα κάνουμε πολυμερείς όλων αυτών των κρατών των αραβικών που συμμετέχουν σε τριμερείς, γύρω από ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα είχε ίσως ενδιαφέρον να σκεφτείτε μήπως ως ακόλουθο ή ως προάγγελος για μελλοντικές τριμερείς διαμορφωνόντουσαν δίπλα στις διμερείς επιτροπές φιλίας ως καινούριος θεσμός τριμερείς επιτροπές κοινοβουλευτικές οι οποίες θα συνέβαλαν και θα δίναν βάθος και περισσότερο κοινωνικό πολιτικό βάθος στις τριμερείς που έχουμε ξεκινήσει και που όπως εξήγησα αναπτύσσουμε. Τη Δευτέρα επίσης, μάλλον την Κυριακή αργά το βράδυ, είχαμε την ιδρυτική μιας τετραμερούς, δεν είναι ακριβώς ιδρυτική, μάλλον την απαρχή μιας τετραμερούς, ανάμεσα στα τέσσερα κράτη-μέλη που βρίσκονται στα Βαλκάνια, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κροατία, την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Ελλάδα. Η Κροατία είναι ακόμα σε μια διαδικασία διαμόρφωση συγκρότησης κυβέρνησής της, άρα ήταν υψηλοί διπλωμάτες στη συνάντηση. Συμφωνήσαμε στο άτυπο Συμβούλιο 5 και 6 του Φλεβάρη, στο λεγόμενο Γκίμιχ, δηλαδή γιατί σε αυτή την πολιτεία έγινε πρώτη φορά, να συνεχίσουμε. Είναι μια πρωτοβουλία μας που ελπίζω να υλοποιηθεί όλο και πιο έντονα στο μέλλον για συνεργασία τεσσάρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέταμε τέτοιου είδους συνεργασίες στο παρελθόν για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και
για το οποίο υπήρχε η προσπάθεια τριμερούς παλιά με Ρουμανία, Βουλγαρία, για κοινά πολιτικά project σταθεροποίησης της Βαλκανικής και Νοτιοανατολικής Χερσονήσου. Επίσης, έχουμε μια εντατική συνεργασία με την Κύπρο, που φαντάζομαι έχει και θα έχει την κοινοβουλευτική της διαμόρφωση με το δικό της τρόπο. Έχουμε εντατικές επαφές με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το κοινοβουλευτικό σύστημα έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκεί πρέπει να δει κανείς ακριβώς πώς θα διαχωρίσει τα διμερείς ζητήματα που δεν αφορούν σκληρά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να τα λύνει με τις διμερείς σχέσεις. Αλλά θα ήταν πάρα πολύ καλό αν καταγραφούν και είδα τουλάχιστον από τη σύνδεση ότι καταγράφονται ότι έχουμε ορισμένες χώρες, θα έλεγα 15 αυτή την εποχή, με τις οποίες θέλουμε και αναπτύσσουμε ιδιαίτερες σχέσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Κίνα, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι η Ρωσία. Και έχει μεγάλη σημασία η διερεύνηση και η εντατικοποίηση των σχέσεών μας με αυτές και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών θεσμών. Λέω θεσμών, διότι αυτές διαθέτουν οι περισσότερες ή ιδιόμορφα κοινοβουλευτικά συστήματα, δηλαδή τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση με 3.000 βουλευτές, η οποία συνεδριάζει μια φορά το χρόνο στην Κίνα, ή διτά θεσμικά συστήματα, υποσυστήματα, όπως είναι το Κοινοβούλιο των ΗΠΑ που διαθέτει την Γερουσία και την Βουλή. Κατά συνέπεια, η παράκλησή μου θα ήταν και προς το Προεδρείο της Βουλής και προς τα εσάς, πέρα από τις διμερείς κοινοβουλευτικές συναντήσεις, εάν μπορούσαμε να ανοίξουμε δρόμους ή να ακολουθήσουμε και τις πολυμερείς ειδικές διαδικασίες που ακολουθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική και να εκφράζεται και αυτό μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Έφτασα το 20 λεπτό, νομίζω ότι αρκεί σε ένα τέτοιο χώρο, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται πάνω από 20 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να γίνω ακόμα σοφότερος από τις παρατηρήσεις σας και σήμερα και στο μέλλον. Ξαναεπαναλαμβάνω, είναι ένα αντικείμενο στο οποίο πέρα βέβαια από τη μία ή άλλη διαφωνία σε πρακτικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής έχουμε κοινές αγωνίες και ο ρόλος αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης είναι λιγότερο εντατικός και έντονος από ό,τι νομίζω έτσι στη σύνηθη κοινοβουλευτική ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.